Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι εδώ, ίσως λίγο πιο συχνότερα και νωρίτερα από ό,τι περιμένατε. Η κατάσταση στην κοινωνία μοιάζει με, για άλλη μια φορά, με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Όλοι περιμένουν, η κυκλοφορία, η πληροφορία από στόμα σε στόμα, το ξέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και ψαρεύουν πληροφορίες, συλλέγουν πληροφορίες και ορθώς πράττουν. Έτσι πρέπει να είναι ένα κράτος, αλλά όχι μόνο έτσι. Δηλαδή αυτοί είναι οργανωμένοι μόνο για να προστατεύουν το δικό τους σύστημα, το δικό τους ολιγαρχικό σύστημα. Έλεγα λοιπόν, η πληροφορία που υπάρχει παντού, στο κράτος των Αθηνών, και στη Θεσσαλονίκη, σε πολλά στέκια, είναι ότι αν πεθάνει ο καταδικαστής Κουφοντίνας, ο οποίος προφανώς έχει πάρει τις αποφάσεις του, το 2008, ο Δεκέμβριος του 2008, θα μοιάζει ταινία μικρού φιλμ, μικρού μήκους, μπροστά σε αυτό που θα συμβεί. Ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις λαμβάνουν μέτρα, κάθε μέρα έχουμε πορείες, έχουμε φασαρίες, δεν μεταδίδουν τα κρατικά, ιδιωτικά, συστημικά, ΜΜΕ, τίποτα. Γίνονται κανονικά συγκεντρώσεις, μεγάλες, 1.000-1.500 άτομα, το πολύ. Αν ξεφύγει ο έλεγχος και δεν γίνεται διαφορετικά και έχουμε σόου να δείξουμε και έχουμε σόου να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, τότε θα το δείξουμε. Ξαναλέω ότι αυτά που ζουν στο κέντρο της Αθήνας τις τελευταίες ώρες, εάν τυχόν και το απευχόμαστε όλοι, διότι αυτά που θα συμβούνε δεν τα θέλει κανείς στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα ήδη πληγωμένη, καταπονημένη στην κοινωνία της σε τέτοιο βαθμό, που είναι αμφίβολο αν αυτές οι πληγές που έχουν ανοίξει βαθύτερα και από αυτές που άνοιξαν τα τελευταία 12 χρόνια με τις στερήσεις, τις περικοπές μισθών και όλα τα σχετικά, αυτές οι πληγές που άνοιξαν στην κοινωνία τον χρόνο που πέρασε από τις 11 Μαρτίου του 20 μέχρι τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 21, με όλη αυτή τη φυσαρμόνικα, ανοίγουμε, κλείνουμε, lockdown, μέτρα, παραμέτρα κλπ. Θα πούμε γι' αυτά. Αυτές οι πληγές αυτού του διαστήματος είναι πολύ βαθύτερες από ό,τι είναι όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας τα προηγούμενα 12 χρόνια, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να απευχόμαστε, για να μην πω το ακραίο, να προσευχόμαστε η ζωή αυτού του ανθρώπου να διαφυλαχθεί ομαλά και να φύγει όποτε τον καλέσει ο Θεός ή όποτε σβήσει το καντήλι του, διότι αν γίνει αυτό το οποίο όλοι αυτοί οι τύποι που κυκλοφορούν και με νόμιμα πια, με full face, νόμιμα έχουν, τώρα πια δεν έχουν κανένα πρόβλημα, υπάρχουν δεκάδες σκία που υποχρεώνουν τη μάσκα. Τη μάσκα με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι νομίμως τακτοποιημένοι, φορούν full face, μαύρο, κόκκινο, άσπρο, ό,τι να είναι, πάντως είναι ένα είδος μάσκας, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις όλων αυτών των κία για τα υποχρεωτικά μέτρα εναντίον των Ελλήνων με τη διαχείριση αυτής της ιστορίας που οι τίτλοι του έργου αυτού είναι πανδημία COVID-19, 20, 21, 22, έρχονται κι άλλα δηλαδή. Ας το απευχόμαστε, διότι ήδη οι πληροφορίες στα κέντρα συλλογής πληροφοριών της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, πάντα τα ίδια είναι, ενώ το βαθύ κράτος δεν είναι μια έννοια απροσδιόριστη, ούτε μια θεωρία. Έχει ονόματα, έχει πρόσωπα, έχει διευθύνσεις, έχει κτίρια,
δεν είναι κάτι θολό και ασεφές. Και ειδικά σε ένα μικρό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, γνωριζόμαστε. Πάρα πολύ καλά γνωριζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να απευχόμαστε να συμβεί οτιδήποτε άσχημο που θα οδηγήσει σε έκτροπα. Γιατί? Στο διατάφτα πάω. Διότι αν δεν είναι, αν δεν σπρώχνουμε προς τα εκεί δηλαδή, έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα τα σκεφτόμασταν, ακριβώς γιατί είχαμε όλη αυτή την τριβή με την καθημερινότητά μας, ας πούμε μια φυσιολογική τριβή, να βγει η καθημερινότητα, να πληρωθούν οι υποχρεώσεις, να κάνουμε τη δουλειά μας και ούτω καθεξής, να υπάρχει αυτό το ρολόι. Τώρα μας δίνεται ο χρόνος με τον εγκλισμό, αυτού του είδους τον εγκλισμό, à la carte, να σκεφτούμε και λίγο περισσότερο. Βεβαίως εμάς των δημοσιογράφων είναι και η δουλειά μας. Να ρωτάμε, να ερευνάμε, να διασταυρώνουμε, να ψάχνουμε, να αναδεικνύουμε τη γνώμη σας, να αναδεικνύουμε την κοινή γνώμη, όχι αυτό που συμβαίνει στα συστημικά ΜΜΕ, μην ξαναπώ αυτά που έχω πει ήδη, έτσι. Να επευχόμαστε λοιπόν να συμβεί οτιδήποτε, διότι αν συμβεί οτιδήποτε και αν ισχύει αυτό που λένε ότι ο Δεκέμβριος του 2008, όπου όλοι οι κρατούντες και αξιωματούχοι γνωρίζουν από πού έφευγαν οι εντολές όταν κεγόταν η Αθήνα το Δεκέμβριο του 2008 επί 17-18 ημέρες, από πού έφευγαν οι εντολές, όλοι το γνωρίζουν, όλοι. Όλοι. Ειδικά ο τότε πρόεδρος της, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ και πολλά στελέχη της, όπου αυτός ο φάκελος δεν άνοιξε ποτέ. Δεν ασκήθηκε ποτέ μια ουσιαστική δίωξη για όσα έγιναν, ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ενώ ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Κοραντής, σε παλαιότερη συνέντευξη κάτι ρώτησα, η σιωπή του και μόνο στη συνέντευξη αυτή έλεγε πολλά. Έλεγα λοιπόν ότι ο στόχος αυτών οι οποίοι απαλά το σπρώχνουν προς τα εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Να σας πω λοιπόν τι είναι. Από πολύ σίγουρες πηγές, εάν συμβούν όλα αυτά που αφήνουν να εννοηθεί ή τα λένε όλοι αυτοί που μαζεύονται, αυτές οι μικρές ομάδες των ανθρώπων που έχουν ιδεολογικοποιήσει και έχουν κάνει είδωλο τον κύριο Κουφοντίνα, η αμέσως επόμενη, για να δείτε πώς δένει ο ένας κρίκος με τον άλλον, το γλυκό δηλαδή πώς δένει, για να καταλάβετε ότι αυτό που λέω και γράφω εδώ και χρόνια, ότι όλα αυτά τα παιδιά, όλες αυτές οι ομάδες, πέρα από το ότι έχουν, είναι, κινούνται από νήματα εξωτερικών κέντρων, δεν θα πω το απλό και αυτονόητο που έχει αποδειχθεί με δεκάδες στοιχεία από τα ταμεία του George Soros, όχι, υπάρχουν και άλλα κέντρα που συντηρούν τέτοιες ομαδούλες με μια απλή μικρή δόση, με ένα κατοσταρικάκι δύο να βγουν 2-3 αφίσες και όλα τα σχετικά. Χώρια ότι το κράτος, το βαθύ κράτος, έχει τους τρόπους να ξέρει ονόματα, στοιχεία κλπ. Απλά είναι χρήσιμα όταν κάτι δεν μπορεί να ελεγχθεί στη δημόσια σφαίρα, να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη, βγάζοντας έξω, παλιά λέγαμε τα παιδιά του Λάλη, ότι τώρα είναι όλα αυτά τα αντιφά, κερφά και όλα αυτά τα σχετικά, που είναι τα ίδια πράγματα. Τα ίδια κέντρα είναι ουσιαστικά, τα οποία κάποιος περνάει, δίνει κάνα χαρτζηλίκι, έχουν γίνει σχετικές έρευνες και ορισμένοι εκλεκτοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε, έχουν παρουσιάσει εκπληκτική δουλειά. Για να μην το τρενάρω πολύ, συγχωρείτε. Εάν παρελπίδα συμβεί οτιδήποτε, το αμέσως επόμενο βήμα, ενώ μπορούσε η κυβέρνηση να βρει τρόπο να κλείσει, να υπάρξει απεμπλοκή από αυτή την ιστορία με τον κύριο Κουφοντίνα, με τον α ή β τρόπο, δεν θα τον υποδείξουμε εμείς, ούτε εγώ προσωπικά. Ξέρει η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει. Το επόμενο βήμα είναι η στρατικοποίηση των μέτρων. Όπως τα ακούτε, το επόμενο βήμα είναι η στρατικοποίηση των μέτρων και η επιβολή τους δια της ισχύως, δυνάμεως
των στρατιωτικών μηνύων. Διότι αν ξεφύγει, έχουν κάθε λόγο, καθώς η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι, υπάρχει ακόμα ο σχετικός νόμος, διάταξη και κία και πράξη, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Για να καταλάβετε τι θα προσφέρουν όλοι αυτοί οι κύριοι, αν τυχόν τι υπηρεσίες πρόκειται να προσφέρουν στο ολιγαρχικό κρατικό σύστημα, κομματικό σύστημα, ολιγαρχικό κομματικό από τη μία άκρη της Βουλής ως την άλλη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλοι παίρνουν τα ωραία τους λεφτά, 7.000 βασικό μισθό, έλα να δεις, εάν εσύ θα πάρεις ποτέ 7.000 βασικό μισθό. Και χώρια μετά οι επιτροπές, τα επιδόματα, τα μπόνους, τα έξτρα, τα χ. Δεν πρόκειται να πάρει κανένας Έλληνας. Γι' αυτό όλοι θέλουν το σίγουρο μαγαζί της Βουλής. Και φτιάχνουν κομματάκια και παρακόμματα και αποκόμματα για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Και οι έξυπνοι κρατούντες όλου του πολιτικού συστήματος, γιατί τον νόμο τον έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα πάρεις ένα συγκεκριμένο μικρό ποσοστό, ελάχιστο στην εθνική επικράτεια, σου δίνουν και μια κρατική επιχορήγηση, σου λένε δηλαδή βγάλε το σχασμό τώρα, αλλά είσαι έξω από τη Βουλή, εκτός αν μερικοί τα βρείτε μεταξύ σας και περάσετε το 3-4%. Αυτά όλα τα σκέφτονται μυαλά, τα σκέφτονται άνθρωποι, δεν γίνονται με λογισμικά. Επομένως λοιπόν, αυτοί που τα σκέφτονται, αυτό που διασφαλίζουν πάντα, είναι η παραμονή στην εξουσία ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στα γνωστά σαλόνια των γνωστών τζακιών σε διάφορες γκαλερί και παραμένουν στην εξουσία. Όσο λοιπόν εμείς τους κάνουμε αυτό το δώρο του διχασμού και είναι πολλά κομμάτια, όλη η χώρα, από τη μία πλευρά προς τα δεξιά και την άλλη προς τα αριστερά, αλλά και το κέντρο, παλιά όπως το λέγανε ιδεολογικά, και αυτό είναι πάρα πολλά κομμάτια. Και γιατί το λέω αυτό, διότι εδώ και τόσο καιρό έχουν αναγγελθεί τόσα κόμματα και τόσα αποκόμματα, σας είπα απλώς του Γιώργου Τράγκα, είναι και άλλα πολλά. Για τον Γιώργο Τράγκα σας το είπα. Ο άνθρωπος το 12 είχε φτιάξει ξανά πάλι κόμμα, δοκίμασε τις δυνάμεις του, βεβαίως υπάρχει ένα παρασκήνιο, εγώ δεν θα ανοίξω μέτωπο με τον κύριο Τράγκα, τον ξέρω αρκετά καλά, έχω δουλέψει μαζί του, ξέρω τις μεθόδους του, τις τακτικές του, όλη η ιστορία είναι ο μπερδές, το χρήμα. Κανείς δεν νοιάζεται για σένα που πεινάς και πονάς. Κανένας δεν νοιάζεται αν το πλυντήριό σου θα μπορεί να έχει απαρυπαντικό, εάν το τραπέζι σου θα έχει τα αγαθά για να ταΐσει τα παιδιά σου, εάν υπάρχουν λεφτά στους λογαριασμούς για να πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Κανείς από όλους αυτούς τους κυρίους, όπου το περιβάλλον τους είναι αυτό που βλέπετε τώρα, στη ζώνη των 7 με 9, η Λιγναδιάδα, και μετά θα έρθουν κι άλλα. Νομίζω μίλησα γι' αυτά και προειδοποίησα και προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι η κάρτα που έχει σηκωθεί, κίτρινη, πορτοκαλί, είναι για σένα. Εάν δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνεις αυτά που θέλει η Γερμανία, θα βγάλουν κι άλλα. Και είπα πια. Πέρα από την προσωπική ζωή του Πρωθυπουργού, η οποία δεν έχει άβατο, να τα λέμε αυτά, έτσι, και δεν τον κολακεύει και καθόλου από αυτά που κυκλοφορούν σε γραφεία, δημοσιογραφικά. Εάν αυτά βγουν στη φόρα, είναι το επόμενο χαρτί, η επόμενη κάρτα κόκκινη στην οικογένεια Μητσοτάκη και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σήμα για να φύγει από το παιχνίδι, όταν θα βγει, δείτε να βγαίνει η ιστορία της Siemens, αυτή που δεν έχει βγει ποτέ. Εννοώ με λογαριασμούς, με χρήματα, γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο, πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, τότε θα ξέρετε ότι τελείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάμε για τον επόμενο της οικογένειας, όπως τον ετοιμάζει η κυρία Μπακογιάννη. Γι' αυτό κάθε φορά ο κύριος Τράγκας λέει, «Ντόρα μ' ακούς?» Είναι ο κωδικός. Ή μου τα ρίχνετε ή εγώ λέω. Δεν με σταματάει και κανείς. Εξάλλου βαλβίδα είναι ο Τράγκας. Όπως και ο κάθε ένας. Βαλβίδα εκτόνωσης.
δεν λύνουν προβλήματα οι τράγκες, οι μάγκες κλπ. Αυτοί έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Έχουν λεφτά να φάνε, πολλά. Και σπίτια σε παράκτιες οδούς, μεγάλους, σε νησιά, στο Παρίσι. Τα λέει ο άνθρωπος, εγώ λέει, είμαι επαγγελματίας. Εσένα όμως και το τραπέζι σου και οι υποχρεώσεις σου παραμένουν απλήρωτες. Η θηλιά της εφορίας συνέχεια σφίγγει. Ο πτωχευτικός κώδικας σου χτυπάει το κουδούνι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, τις κεραίες σας, κάντε μόνοι σας ρεπορτάζ. Δόξα τω Θεώ, το διαδίκτυο είναι μια τεράστια αχανής βιβλιοθήκη που μπορεί να βρει πολλά. Έχει και πολλές παγίδες, γιατί υπάρχουν και πολλά ψέματα, πολλές λάσπες. Γι' αυτό δεν ήμουν ποτέ υπέρ των ανώνυμων πραγμάτων. Πίσω από τα ανώνυμα κρύβονται πάρα πολλά επώνυμα. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσέχετε πρώτα την οικογένειά σας. Η οικογένειά σας είναι το κύτταρο του έθνους. Έστω και ένα κύτταρο να μείνει ζωντανό, το έθνος αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει. Μιλάω για έθνος. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή και αυτή η έννοια έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ, όπως και η έννοια του πατριωτισμού, ως έθνος εννοώ πάντοτε αυτό που είναι η ιστορική του διάσταση, δηλαδή τους Έλληνες του Μητροπολιτικού Κέντρου στην Ελλάδα, αλλά και τους Έλληνες που είναι κάποια εκατομμύρια που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Ξαναλέω ότι η αναγέννηση της Ελλάδος από εκεί θα ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει ήδη. Και με αυτό θα κλείσω. Έχει ξεκινήσει με όλο αυτό το κίνημα το οποίο έχει ένα βάθος πολλών ετών. Και επειδή όλοι άκουγαν ότι κάτι κινείται, και το 12 το λέγανε, και το 9 το λέγανε, και το 14 και το 15 κάτι κινείται, όλοι μάθαιναν ότι γίνονται συναντήσεις σε σπίτια, σε συλλόγους, έτσι, όπου έχουν ένα κοινό στοιχείο όλες αυτές τις συναντήσεις. Ανθρώπους οι οποίοι είναι από τη διασπορά, από την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, όλοι το ξέρανε. Όλοι προσπάθησαν να το καπηλευτούν, όπως ο Καμένος που έκανε ένα κόμμα βασισμένο στο διαδίκτυο. Δεν έρθει η ώρα να μιλήσω ακόμα για τον Πάνο Καμένο ή την κυρία Έλενα Κουντουρά. Κρατήστε τα ονόματα. Στηρίχτηκαν τότε από την ομογένεια, αλλά προδόθηκαν. Ξαναλέω λοιπόν, ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί με γενεσιουργούς υπαίτιους, αυτούς οι οποίοι πάντα ξεκίναγαν, γιατί είχαν τη δυνατότητα του χρόνου, την αναγέννηση. Να σας θυμίσω, και με αυτό να κλείσω, ότι και η Επανάσταση του 1821, επί 20-30 χρόνια, προετοιμαζότανε νωρίτερα, όχι μόνο από την Φιλική Εταιρεία, αλλά και τα πρόδρομα σχήματα αυτής, όσοι έχετε διαβάσει δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Έτσι, δεν ήταν μόνο η Φιλική Εταιρεία, υπήρξαν πολλά πρόδρομα σχήματα της Φιλικής Εταιρείας. Οι ιστορικοί μας πολλοί τα έχουν παρουσιάσει, τα έχουν αναλύσει και πολύ γλαφυρά, με γεγονότα, πρόσωπα. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ξαναλέω λοιπόν, έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, ψάχνετε. Το διαδίκτυο έχει και ορθή και έγκυρη πληροφόρηση. Προσέχετε την οικογένειά σας και συγκρατήστε αυτά που σας είπα. Εάν τυχόν εκτραχυνθεί η κατάσταση και για τον Α ή Β λόγο χαθεί η ζωή του κυρίου Κουφοντίνου, καλός ή κακός, δεν μπορείς να τον προσφωνήσεις διαφορετικά, ωστόσο έχει αφαιρέσει ζωές ανθρώπινες, αλλά έχει κρυθεί από τη δικαιοσύνη, αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε, και η θέση του είναι να παραμένει εκεί που είναι. Έχει κάνει όμως τις επιλογές του και προφανώς θέλει να κάνει μια ηρωική έξοδο. Αυτό δεν αφορά όμως ούτε το δικό σου αυτοκίνητο, ούτε το δικό σου σπίτι, ούτε τη δική σου περιουσία που θα καταστραφεί. Αφορά όλους μας όμως το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πάρα πολλά που θα γίνουν. Είναι πυκνές οι εξελίξεις εξαιτίας των γεγονότων που θα επακολουθήσουν εάν τυχόν χαθεί η ζωή αυτού του ανθρώπου. Υπάρχει ο τρόπος η κυβέρνηση να το προλάβει
και να μην φτάσουμε εκεί. Εκτός αν όντως θέλει έναν λόγο για να στρατιωτικοποιήσει τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά, ναι, όπως το λέω, γι' αυτό το ξαναεπαναλαμβάνω, εάν θέλει να τα στρατιωτικοποιήσει, αυτό θα σπρώξει προς τα εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση, μόνο και μόνο για να μπορεί να δικαιολογήσει όλα αυτά τα οποία ετοιμάζονται σε γραφεία κυβερνητικά, πάντα με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας, τώρα θα είναι και η δημόσια ασφάλεια. Προστεθεί και αυτό. Παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν να προσέχετε, να είστε νουναχείς, ψύχρεμοι και σας παρακαλώ για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κανάλι και να μην το κατεβάσουμε, μην το πηγαίνετε με την εύκολη διαδικασία, κάνετε ένα κλικ και στέλνετε το link του βίντεο αυτό στους άλλους, διότι αν ανέβουν πάρα πολύ τα views ή αυτοί που το βλέπουν, για έναν μαγικό λόγο, επειδή έχω πάρει τις ανάλογες ειδοποιήσεις, με τα πιο απίθανα που μπορείτε να φανταστείτε, θα το κατεβάσουμε. Σας έχω πει τους τρόπους και με αυτό κλείνω. Κάνετε ένα download, το σπάτε σε ένα κομμάτι, δύο αν είναι μεγάλης διάρκειας και το στέλνετε, υπάρχουν πολλά προγραμματάκια δωρεάν για να το στείλετε σε κάποιους να το δούνε όλοι μαζί χωρίς καν να το δούνε μέσα από το YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κρατήστε τις πληροφορίες. Ξαναλέω, αν θέλετε να διακινήσετε όλη αυτή την πληροφόρηση με αυτά τα σχόλια που συνοδεύουν, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, τώρα πια είναι πολύ γνωστή στο διαδίκτυο. Παίρνουμε το βίντεο, το κατεβάζουμε στο κομπιούτερ μας και το σπάμε σε δύο μέρη και το στέλνουμε με ένα zip ή με προγράμματα wire transfer. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.